Σήμερα που μιλάμε με 31 Δεκάτου του 2016, το πλεόνασμα που έχουν κοντεύει τα 4,5 εκατομμύρια. Θα σας εξηγήσω τι είναι πλεόνασμα. Εάν υπάρχει ένας προϋπολογισμός όπου έχουμε έσοδα και αντίστοιχα λογαριασμούς δαπανών, αν κάποια δημοτική αρχή όπως είναι αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα και να περιορίσει τις δαπάνες, αυτές τουλάχιστον που έχει βάλει προϋπολογιστικά, αυτό το οποίο απομένει στο τέλος είναι ένα πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα το δικό μας με 31 Δεκάτου του 2016 ήταν και είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τι έκαναν οι υπηρεσίες και αυτή η δημοτική αρχή? Με ένα έγγραφο, οι υπηρεσίες οικονομικές από τις 4 πρώτου ζήτησαν από όλα τα τμήματα του Δήμου, η καθαριότητα, το πράσινο, την τεχνική υπηρεσία, να υποβάλουν τα αιτήματα τι ακριβώς χρειάζεται για να βάλουν στον προϋπολογισμό αυτό το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα αιτήματα τα οποία έχουν υποβάλει όλα τα τμήματα, όλος ο Δήμος, σε ένα μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω 99% ικανοποιήθηκαν, διότι είχαμε αυτό το πλεόνασμα. Και θα δείτε μέσα σε αυτή την αναμόρφωση, που θα, αν θέλετε να ρωτήσετε και σύγχυμα, βάζουμε συγκεκριμένα και μεγάλα ποσά τα οποία προήλθαν από αυτό το πλεόνασμα. Εμείς ως Δημοτική Αρχή κοιτάμε πρώτα να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη, τον δημότη, και αυτό κάνουμε. Και μάλιστα ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στους πολίτες. Κύριε Δήμαρχε, θέλω εγώ προσωπικά να σας ευχαριστήσω, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το αποτέλεσμα εξαρτάται από εσένα που είσαι ο Δήμαρχος και από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης. Και το λέω αυτό, ένας άνθρωπος που διετέλεσα πάλι από τη Δήμαρχος Οικονομικών, που είχα τις ίδιες απόψεις. Αλλά δυστυχώς πριν μερικά χρόνια δεν μου επέτρεψαν αυτά τα λίγα που μπορούσα να κάνω, να βοηθήσω δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, αυτό εδώ είναι αποτέλεσμα και απόρρια του Δημάρχου και αυτής της Δημοτικής Αρχής. Διότι πολύ καλά ξέρετε, τα οικονομικά είναι ένα δύσκολο κομμάτι που πάντα υπάρχουν γκρίνες, αλλά σε αυτόν τον τομέα νομίζω όλοι μαζί λειτουργήσαμε και γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.